βάση του 10 για την εισαγωγή των ψηφίων στα ναι, δεν έχουμε και καιρό να τον περιμένουμε. Πέφτε, κύριε Σαχαβά, δεν πειράζει. Σα έδωσα την άδεια μου, βέβαια. Έχει ανοίξει το θέμα σήμερα η Ανεπρόεδρο Υπουργό Βία Σία Νοσοκομείου. Μίλησε για επαναφορά βάσεων. Υπάρχει και σκέψη στο Υπουργείο και ποια είναι η θέση σα. Η κυρία Νοσοκομείου δεν άνοιξε κάποιο θέμα. Είναι ένα θέμα σε διαρκή συζήτηση στο και το ζήτημα της βάσης για να μπει κάποιος σε μια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ένα από τα πολλά ζητήματα που με επιμονή συζητείται πολλά χρόνια. Το σίγουρο είναι ότι οι εξετάσεις, γιατί είμαστε σε περίοδο εξετάσεων με κάποιο τρόπο που έχουμε εισέλθει, θα γίνουν με τον τρόπο που γνωρίζουμε όλοι. Και αν προκύψει θέμα αλλαγής, όχι περιπτωσιολογικά το θέμα αντιμετωπισμού βάσεων, αλλά συνολικής αλλαγής του τρόπου πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα είναι αντικείμενο δημόσιου διαλόγου, χωρίς βιασύνες και χωρίς να δημιουργείται στον κόσμο κανένας είδους πρόβλημα. Δεν αφορά το παρόν, αφορά το μέλλον και θα έλεγα όχι το σύντομο μέλλον. Για να κλείσουμε ένα θέμα, γιατί τι κάνει παρελάσει, γιατί γράφει αυτέ τι μέρε. Τρίτη ώρα, πέστε με. Παρακαλώ. Θέλω να δώσω μια συνέντευξη. Αυτό είναι το θέμα, άλλο τίτλο θα βάλω σήμερα. Λοιπόν. Μα δεν βγαίνει η ζήτηση. Θα διαβάσετε μια συνέντευξη με τον Υπουργό άλλη μέρα. Λοιπόν, σύντομα θα απαντήσω. Προχθές γίνανε παρελάσεις. Δεν υπάρχει καμιά σκέψη του Υπουργείου του θέματος αυτού. Συνεπώς, θα πρέπει τα ζητήματα που απασχολούν ένα τμήμα της δημόσιας κοινής γνώμης να συζητούνται στην ώρα τους και όχι με έναν τρόπο ευκαιριακό. Επαναλαμβάνω, το Υπουργείο δεν έχει συζητήσει το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Άμα θες συνέντευξη, έτσι κάνει. Μου είχες πει κιόλας. Πάμε.